ιδιώτης θα ταφεί ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος κοντά στους προγόνους του στο Τατόι. Αυτό αποφασίστηκε σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με την κηδεία του τέος βασιλιά που απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών. Σε συνεννόηση της κυβέρνησης με την οικογένεια θα οριστεί ο ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία. Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο για τους επίσημους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία, στην οποία θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του απίφθινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας ότι η πολυκύματη διαδρομή του τέος βασιλιά σημάδευσε και σημαδεύτηκε από ταραγμένες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου. Με τον θάνατό του γράφεται τώρα και σε ανθρώπινο επίπεδο ο τυπικός επίλογος ενός κεφαλαίου που έχει κλείσει οριστικά με το δημοψήφισμα του 1974. Τον λόγο πλέον έχει η ιστορία. Αυτή θα κρίνει δίκαια και αυστηρά τον Κωνσταντίνο της δημόσιας ζωής, γιατί τον άνθρωπο Κωνσταντίνο τον συνοδεύει ήδη η θλίψη και ο σεβασμός μπροστά στην απώλεια της ίδιας της ζωής. Ο Κωνσταντίνος διετέλεσε αρχηγός του ελληνικού κράτους, διαδεχόμενος σε ηλικία μόλις 24 ετών τον πατέρα του βασιλιά Παύλο, ο οποίος απεβίωσε τον Μάρτιο του 1964. 4 χρόνια νωρίτερα είχε στεφθεί χρυσός Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοείας στην Ρώμη, βοηθώντας την κατάκτηση του πρώτου χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου της Ελλάδας από το 1912 και τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα. Όντως ήταν πολύ μικρή η θητεία του. Ουσιαστικά δεν διετέλεσε βασιλιάς παρά μόνο σε αυτό το διάστημα της πολύ έντονης παρέμβασής του, δείχνοντας ότι είχε χάσει λίγο το τρένο των πολιτικών εξελίξεων μεταπολεμικά και κάνοντας μια παρέμβαση που ίσως θύμιζε πιο πολύ τον παππού του, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε παρέμβει πάρα πολύ στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας στην εποχή του εθνικού διχασμού. Αν και δημοφιλής όταν ανέλαβε τον θρόνο, θεωρήθηκε νέος, άπειρος και ευρισκόμενος υπό την ισχυρή επιρροή της μητέρας του, βασίλισσας Φρυδερίκης. Η πολιτική κατάσταση την περίοδο της βασιλείας του ήταν ιδιαίτερα πολλωμένη μεταξύ του Πρωθυπουργού και αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου Γεωργίου Παπανδρέου και του αρχηγού της ΕΡΕ Παναγιώτη Κανελόπουλου, ο οποίος ουσιαστικά υποκαθιστούσε τον αυτοεξόριστο ιδρυτή του κόμματος Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δεν κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα σύμβολο ενότητας, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στη νέα πολιτική κατάσταση όπως αυτή εξελισσόταν τις δεκαετίες του 60 και η Ελλάδα ανέπτυξε έναν δυναμισμό, έναν πολιτικό δυναμισμό. Και δεν κατάφερε, βέβαια δεν είχε και την ηλικία, έτσι να το πούμε, γι' αυτό ήταν νεαρός αρκετά, να παρέμβει ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλα ιερά πολιτικά τέρατα, να το πούμε έτσι, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Γεώργιο Παπανδρέου. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στην Ελλάδα. Η υγεία του είχε επιδεινωθεί, γι' αυτό και βρίσκονταν ήδη τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα όλα σχεδόν τα μέλη της οικογένειάς του.